Με σύνθημα τα ατυχήματα δεν είναι ποτέ τυχαία. Ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα οδικής ασφάλειας με την τροχιά Λάρισας να πραγματοποιεί μερίδα για την οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή στο πλαίσιο των εγγενείων της σχετικής έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης. Στην απαραίτητη για όλους προσοχή κατά την κυκλοφορία τους είτε με οχήματα είτε ως πεζοί, αναφέρθηκε στην ομιλία του οδηγητής τροχιάς Λάρισας Σεραφείμ Καφετζή, σημειώνοντας ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια μετρά για την ασφάλεια όλων. Αποτελούν για τη χώρα μας ένα θέμα μείζων σημασίας με ιδιαίτερες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις, την οποία επιβάλλει πλέον ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ανάγκες που διαμορφώνει η κοινή ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, συνοδεύεται δυστυχώς και από βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες εκφράζονται με την απώλεια πολλών συνανθρώπων μας και το βαρύτατο τραυματισμό άλλων. Ακούγεται λίγο μονότονο, αλλά δεν πάβει να είναι τραγικό. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμπολίτες μας κάνουν τη ζωή τους και γίνονται ένα με συντρίμια από σίδερα και λαμαρίνες στην άσφαλτο. Το παρόν στην ημερίδα έδωσαν και μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης τους, οποίους δόθηκαν συμβουλές για την ασφαλή τους μετακίνηση, ενώ περιγράφηκαν και οι συνέπειες της οδήγησης χωρίς σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Παναγιώτης Βογιατζής εξέφρασε την ελπίδα ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα συντελέσουν στο να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα τροχαία ατυχήματα. Και αυτή η διεύθυνση τροχαίας να συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται πάντως, ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων παραμένει υψηλός και θα πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Με το φετινό καλοκαίρι πάντως να αποδεικνύεται καλό, αφού το ποσοστό παρουσιάστηκε μειωμένο παρά την αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Προβληματισμός πάντως επικρατεί όσον αφορά τα αυξημένα ατυχήματα εντός του αστικού ιστού των πόλεων.